Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Σήμερα μαζευτήκαμε για άλλη μια φορά εδώ να διαμαρτυρηθούμε σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία λίγο πολύ θέλει να κλείσει τη Λάρκο. Εμείς οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία και στο εργοστάσιο είμαστε 22 μήνες στον δρόμο, 22 μήνες αγώνα. Αυτή την αγωνία μας δεν συμμερίζει την κυβέρνηση. Θέλει να κλείσει τη Λάρκο, θέλει να βυθίσει 6 νομούς που δραστηριοποιείται η Λάρκο σε όλη την Ελλάδα στην ανεργία και οι τοπικές οικονομίες θα είναι και αυτές στα δάρταρα. Εμείς και ειδικά το Σωματείο Εύβοιας των Μεταλλείων, στο νομό μας το καλοκαίρι είχαμε και τις φωτιές, όλη η Ελλάδα θα το είδε. Η Βόρεια Εύβοια έχει καταστραφεί. Καμία θέση εργασίας. Εάν κλείσει και στην Κεντρική Εύβοια τα μεταλλεία της Εύβοιας, τελείωσε όλος ο νομός. Εμείς στο νησί πρέπει να φύγουμε και να γίνουμε εσωτερικοί μετανάστες. Εμείς σαν εργαζόμενοι ζητάμε τα δίκαια αιτήματά μας να λυθούν εδώ και τώρα. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας σε νέα λειτουργία της Λάρκου και όλα τα κεκτημένα. Θεωρούμε ότι σε αυτήν τη γη των προγόνων μας, την αιματοδομένη γη, και το είπε και ο συνάδελφος πιο μπροστά, έχουμε 80 συναδέλφους με ατυχήματα, θανατηφόρα τα ατυχήματα, αυτή την εταιρεία την έχουμε από μικρά παιδιά πονέσει. Έχουμε μπει με μικρά παντελονάκια και θα φύγουμε χωρίς μαλλιά και με άσπρα μαλλιά. Αυτή την εταιρεία, εμείς, το λέω από εδώ τώρα να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, δεν τη χαρίζουμε. Εμείς αυτούς τους κυρίους που θέλουν να την κλείσουν, τους λέμε μόνο ένα πράγμα. Είμαστε αποφασισμένοι και τους λέμε μολόν λαβέ. Θα είμαστε εκεί και θα μας βρουν μπροστά τους. Ο αγώνας θα δικαιωθεί γιατί είναι τίμιος και ζητάμε το αυτονόητο. Να μπορούμε να πάρουμε ένα μεροκάματο και να το πάμε στα σπίτια μας. Να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Δεν θέλω να σας κουράσω και να πω πολλά. Τα είπε και ο συνάδελφος πιο μπροστά. Θέλω να πω για την αλληλεγγύη όλων των σωματείων ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα μεταλλεία Εύβοιας. Ευχαριστώ.